Καλησπέρα σας. Πάλι ζήσαμε χθες ένα παρόμοιο έργο, νομίζω, με αυτό που είχαμε δει στην προηγούμενη σύσκεψη των αρχηγών. Έργο που σίγουρα συγκαταλέγεται στην κατηγορία των θρίλερ, με ενίγματα, με σιωπές, με αναμονή. Και όλα αυτά νομίζω θα ήταν μια χαρά αν δεν μιλούσαμε για μία από τις πιο κρίσιμες νύχτες στην ελληνική ιστορία τις τελευταίες δεκαετίες. Κοίταξε τώρα, θρίλερ, ούτε θρίλερ μάλλον, δεν το λες πια αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Έτσι ζήσαμε μια κακόγουστη κωμωδία που επικυρώθηκε με την κατάθεση του Χιλιάρικου, με ένα βουβό πρόσωπο του Παπανδρέου, ένα Σαμαρά περίπου σαν κομματάρχη, αλλά μακράν όλων βεβαίως του Καρατζαφέρη να ξεπερνά και το χειρότερο ή τον καλύτερο εαυτό, το εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, σκοτώνοντας όχι μόνο το Καβάφι, αλλά και την νοημοσύνη μας και την αισθητική μας και όλα. Και αυτό βεβαίως είναι η κατάδια της πολιτικής, έτσι. Ο Καρατζαφέρης όχι απλώς είναι κυβερνητικός εταίρος, αλλά υπήρξε και είναι και ρυθμιστής ακόμη. Νομίζω ότι έτσι όπως πούλησε τα δικαιώματα της εκπομπής του στην Κύπρο, όπως ο ίδιος είχε αναφέρει προσφάτως το πόθεν έσχες του, αν έβγαιναν τα άπαντα Καρατζαφέρη σε βίντεο κλιπ, θα γινόταν νομίζω ακόμη πιο πλούσιος από όσο είναι. Ο κύριος Σαμαράς, τώρα είδαμε νωρίτερα τη δήλωσή του, έχω την αίσθηση ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση απόψη, Κατερίνα. Ο Σαμαράς, αν κρίνουμε και από το διάγγελμά του, νομίζω ότι έλυσε την απορία όλων μας. Γιατί δεν ήθελε το πρώτο μνημόνιο, επειδή ήθελε το δεύτερο. Λοιπόν, δεν αναφέρομαι καν στον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί τα έχουμε πει όλα, νομίζω. Δεν περιγράφω άλλο που λένε για τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάντως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πολιτική ηγεσία σε δυτική χώρα που να την αντιμετωπίζουν οι ξένοι με τόσο περιφρονητικό τρόπο. Είτε γιατί τους θεωρούν αναξιόπιστους, είτε γιατί τους θεωρούν λίγους, είτε γιατί τους θεωρούν αδύναμους ή ενδοτικούς ή δεν ξέρω τι άλλο. Όπως και να είναι, δευτερεύουσα σημασία έχει. Η Τρόικα τους άδειασε σήμερα, λέγοντας ότι ουδέποτε ετέθη θέμα παράτασης. Έπεσε πανικό στα στρατηγία, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Ξαφνικά ανακοίνωσαν ότι επετέφθη συμφωνία. Μετά άρχισε η φημολογία ότι μπορεί και να μην γίνει το Eurogroup. Για να γίνει τελικά, αλλά άλλο που δεν μας πέταξαν έξω. Ναι. Το θέμα είναι, Σία μου, ότι αυτό που συντελέστηκε χθες και συντελείται ακόμη. Είναι η απόλυτη ήττα της πολιτικής. Η πολιτική αρχηγή, με όλους αυτούς τους θεατρινισμούς, με αυτή τη διάχυτη φοβικότητα, χωρίς στιβαρότητα, χωρίς σοβαρότητα, χωρίς επεξεργασίες δομικές, εντελώς απολύτικα τελικώς και επιφανειακά, αποφάσισαν όπως αποφάσισαν τη μοίρα της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια και πιστοποίησαν αυτό που κι εμείς εδώ πολλές φορές και πάρα πολλοί κόσμος επισημαίνει, ότι το πρωτογενές πρόβλημα της χώρας δεν είναι το οικονομικό, είναι το πολιτικό το οποίο γέννησε το οικονομικό. Αν είχαμε μια σοβαρή ομάδα, θα έπρεπε καταρχάς να έχουμε ένα ενιαίο σχέδιο, και όταν λέω σχέδιο εννοώ εθνικό σχέδιο, με εθνικό στόχο και εθνικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Έχουμε φτάσει σε μια και απόφαση για να πάει στο Eurogroup που δεν ξέρουμε τι απόφαση είναι. Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρουμε καν με τι σχέδιο πάμε. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το εθνικό σχέδιο με τα εθνικά χαρακτηριστικά. Και όχι επιμέρους τώρα, οι επικουρικές, τα ταξί νωρίτερα σε όλο αυτό το διάστημα, τα φαρμακεία κτλ. Δεν είναι επεξεργασίες αυτές. Εδώ χρειάζονται άλλες επεξεργασίες, όχι μικροκομματικές, εν πάση περιπτώσει. Και ναι. Χρειάζεται αντίληψη για τη χώρα και όχι για το χώρο. Διότι έτσι λειτουργούν. Για το χώρο τους ναι. Και όχι για τη χώρα. Αυτούς έχουμε, αυτό πληρώνουμε, Σία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Κρυκοπούλου. Καλό